Σε αυτό το σημείο να πάμε στην Εύη Γιαρκιά, γιατί βρίσκεται στην Ευρυτανία, προκειμένου να βρεθεί η αγνοούμενη. Άφησε και ένα σημείωμα πίσω της, Εύη μου, για το οποίο γίνεται πολύς λόγος, αν είναι ο δικός της γραφικός χαρακτήρας, αν δεν είναι. Γενικότερα είναι μια υπόθεση που εξελίσσεται σε θρίλερ. Είναι μια υπόθεση που εξελίσσεται σε θρίλερ και έχει προκαλέσει πονοκέφαλο και στην αστυνομία του Καρπενησίου. Πραγματικά φέρεται ότι άφησε σημείωμα, όμως κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει αν το σημείωμα αυτό το έχει γράψει όντως η 48χρονη βοηθός μικροβιολόγου ή αν είναι άλλος γραφικός χαρακτήρας. Οι έρευνες Ζήνα συνεχίζονται, όμως μιλάμε για μια υπόθεση που έχει φήμες, ψιθύρους και κρυμμένα μυστικά. Η γυναίκα αυτή φέρεται ότι κατήγγειλε ξυλοδαρμό, ενδοοικογενειακή βία από τον σύζυγό της. Είχαν πάρει μια πολύ μεγάλη κληρονομιά, πρέπει να σου πω σε αυτό το σημείο, γιατί όλα μπορεί να παίζουν ρόλο. Αυτό προκύπτει από το αστυνομικό ρεπορτάζ η κακοποίηση, όμως αυτή τη στιγμή επίσημα από την Ελλάς δεν έχει βγει κάποιο δελτίο τύπου ή οτιδήποτε να το διευκρινίσουμε. Όπως επίσης ακούγονται και διάφορα για τη συγκεκριμένη γυναίκα, όταν πήρε αυτή την περιουσία βρισκόταν σε ένα γάμο συμβατικά, δεν ήταν τα πράγματα έτσι, ξαφνικά φεύγει, αφήνει το αυτοκίνητό της, αφήνει ένα σημείωμα συζητώντας. Ο κόσμος, αν ο γραφικός χαρακτήρας είναι δικός της, αν θα τον αναγνωρίσουν οι οικοί της. Γενικότερα είναι μια μπλεγμένη κατάσταση. Οπότε λέω να μην πούμε είναι κάτι εμείς, Εύη μου. Ναι. Έχεις κάνει πολύ ρεπορτάζ, σου μιλούν οι κάτοικοι εκεί και μάλιστα μιλούν και για μια τραγική κατάληξη ενός άλλου μέλους της οικογένειάς της. Να μην βγουν από τα δικά μας χείλη, να βγουν από την έρευνά σου, παρακαλώ. Σε θρίλερ εξελίσσεται η εξαφάνιση της 48χρονης από την Ευρυτανία, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν μυστηριωδώς έπειτα από μια ανάρτηση που έκανε στα social media που θορύβησε τους διαδικτυακούς της φίλους και έσπευσαν να ενημερώσουν το σύζυγό της. Οι έρευνες επικεντρώνονται στη λίμνη Κρεμαστών, καθώς το αυτοκίνητο της 48χρονης εντοπίστηκε στη γέφυρα Τατάρνα. Εδώ, στη μέση της γέφυρας της Τατάρνα, στην Ευρυτανία, άφησε το αυτοκίνητό της η 48χρονη μικροβιολόγος. Στο σημείο επιχειρούν αστυνομικοί, πυροσβέστες, άνδρες της ΕΜΑΚ και εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, χωρίς όμως ακόμη να έχουν κανένα αποτέλεσμα. Είναι δύσκολη η αναζήτηση, είναι αχανής η λίμνη, υπάρχουν δυσκολίες γιατί το νερό δεν έχει καλή ορατότητα. Είναι θολό το νερό. Επίσης δεν έχει άνοση η λίμνη όπως έχει στη θάλασσα. Είναι δύσκολο αν έχει γίνει πνιγμός που δεν ξέρουμε ακόμα αν έχει συμβεί αυτό, είναι δύσκολο να εντοπιστεί το σώμα. Γιατί υπάρχουν και δίτες. Υπάρχουν και δίτες, αλλά οι δυνατότητες των δυτών της δικιάς μας υπηρεσίας είναι μέχρι τα 25-30 μέτρα. Από εκεί και κάτω είναι πολύ δύσκολο. Βάθος πόσο είναι της λίμνης? Η λίμνη από ό,τι μας λένε, μας ενημέρωσε και ο Ερυθρός Σταυρός σήμερα, με το ειδικό σόναρ που είχε, το βυθόμετρο, φτάνει και 120 μέτρα. Αυτό μπορεί να κάνει σόναρ Emily 2, είναι να σκανάρει το βυθό. Να κάνεις άρρωση στην επιφάνεια και να δώσουμε πιθανά σημεία που μπορεί να υπάρχει κάποιο θύμα βυθισμένο. Λίγες ημέρες πριν από την εξαφάνισή της, η 48χρονη αγνοούμενη φέρεται να είχε κάνει καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η 48χρονη Ευρυδίκη φέρεται να είχε πάει στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και να έκανε μήνυση κατά του συζύγου της για ξυλοδαρμό. Αστυνομικοί τον συνέλαβαν, εκείνος κρατήθηκε στο τμήμα και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος και τον άφησε ελεύθερο, αφού πρώτα ορίστηκε τακτική δικάσιμος. Η 48χρονη ήταν μια δραστήρια γυναίκα, ιδιαίτερα ενεργή στα social media, ενώ αγαπούσε τη φύση και τον αθλητισμό. Παντρεμένη και μητέρα ενός παιδιού, εργαζόταν πολλά χρόνια σε μικροβιολογικό εργαστήριο ως βοηθός, ενώ διατηρούσε και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Άνθρωποι που γνωρίζουν τη 48χρονη Ευρυδίκη μίλησαν στην εκπομπή μας και την Εύη Γιαρκιά. Ευρυδίκη είναι ένας άνθρωπος που ήταν η ζωή της παρέας, δηλαδή ερχόταν στην παρέα μας και μας ζωντάνευε όλους. Ξαφνικά, τι να πω. Χαμένα. Έβγαζε μια τόσο ζωντάνια και τόσο όρεξη για ζωή που δεν το περίμενε ποτέ κανείς αυτό. Ήτανε, δεν μπορώ να πω. Το καλύτερο κορίτσι του κόσμου, ναι. Εγώ που το γνώριζα. Και η οικογένειά της, η μητέρα της, πίνει τα φαρμάκια τώρα, άλλο καλύτερο γυναίκα του κόσμου. Παναγία η Μπρουσιώτσα και η Παναγία της Τετάρνας να βοηθήσει, να είναι ζωντάνια να γυρίσει το παιδί της, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Τη μαμά της την ξέρατε? Ναι, ναι, την ξέρω. Ναι. Δούλευα στον παιδικό σταθμό και ήταν μαγείρισα και ήταν εξαιρετέα γυναίκα. Thank you.
Τι πιστεύω, δεν είναι πεθαμένη. Λέτε, να μην είναι. Καινούριο διαβατήριο, καινούργια ταυτότητα, καινούριο κινητό σε κάποια άλλη χώρα. Γιατί το λέτε αυτό? Καταπιέστηκε για τον ΑΒ λόγο. Δραστηρίακε, πρόσχε, πού να σου το πω, καλή κοπέλα, πολύ καλή κοπέλα. Ο πατέρας της κοπέλας αυτής είχε αυτοκτονήσει πριν από 25 χρόνια. Με τον ίδιο τρόπο. Με τον ίδιο τρόπο. Τώρα η κόρη του δουλεύει σε ένα, εδώ πιο πάνω, σε ένα μικροβιολογικό. Νορμάλ και αυτή, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Δεν φαινόταν να έχει κάτι. Από ό,τι μου λένε εδώ τα αδέρφια μου που μένουν εδώ. Ήταν μια χαρά, δεν είχε θέμα. Αγαπητοί με όλους, δουλευταρού, ενεργειακοί. Τώρα τι έγινε από εκεί και πέρα δεν το ξέρω. Βλέπεις έναν άνθρωπο έξω, καλό, χρυσό. Τώρα στο σπίτι όμως μέσα δεν μπορεί να ξέρεις τι γίνεται. Τι μπορεί να κουβαλούσε, να αφήσει το παιδί της, τη μαμά της, γιατί βίωσε. Αυτή το ξαναβίωσε, γιατί και ο πατέρας της αυτοκτόνησε και έφυγε από τη ζωή, ας πούμε. Και άφησε και σημειώματα, ότι θα φύγω από τη ζωή και ότι να προσέχετε το παιδί, είπε και αυτά. Όταν κάνεις μια τέτοια δουλειά, τα γράφεις αυτά, δεν τα ξέρω. Και θέλω να μην συμβεί σε κανένα γονιό, να το ζήσει αυτό, δηλαδή που ζει η μάνα της αυτή τη στιγμή. Αισθάνεται κανένα καλά να ακούει τέτοια πράγματα? Πάντως η ευχή μου είναι να βρεθεί σώα και αυλαβή σε αυτόν τον ενδιαφέρον και να συνεχίσει τη ζωή της, να πω περισσότερο. Όταν ο σύζυγός της ενημέρωσε τις αρχές για την εξαφάνισή της 48χρονης, η κινητοποίηση ήταν άμεση. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στη γέφυρα βρήκαν το αυτοκίνητό της και μέσα στο οποίο βρήκαν το κινητό της τηλέφωνο και ένα ζευγάρι παντόφλες. Ενώ η αγνοούμενη φέρεται να άφησε 10 ιδιόχειρες σελίδες, στις οποίες μεταξύ άλλων ανέφερε πως αν τυχόν τη βρουν τραυματισμένη, δεν θέλει να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, αλλά να της κάνουν ευθανασία. Να πούμε, δώστε μου και την Εύη, ότι οι δικοί της άνθρωποι βρίσκονται κοντά της στις έρευνες, Εύη μου, και να πούμε ότι εσύ από μακριά έχεις τέτοια από πλάνα, αλλά δεν τα δείχνει. Από την πρώτη στιγμή ο σύζυγός της, ακριβώς, από την πρώτη στιγμή ο σύζυγός της είναι στο σημείο και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι δίπλα μας. Δεν θέλει να κάνει δήλωση στις κάμερες, παρακολουθεί τους δείτες, παρακολουθεί τις έρευνες, από την πρώτη στιγμή έρχεται πρώτος και φεύγει τελευταίος. Πέτρο. Τι να πούμε τώρα. Δεν άκουσα. Είναι μια εξαφάνιση thriller. Ευχόμαστε να μπορέσουν τα συνεργεία και όλοι οι διασώστες να υπάρξει αποτέλεσμα, να βρεθεί ζωντανή καταρχάς η νεαρή αυτή γυναίκα, η οποία από ό,τι φαίνεται όμως αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα και στην προσωπική της ζωή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Από εκεί και πέρα, να ευχηθούμε τα καλύτερα, για τίποτα άλλο δεν μπορούμε να πούμε.